Πάρτε τον κύριο Ζούλα. Μπορεί να κοιμάται. Δεν πειράζει, να ξυπνήσει. Καλό είναι, να ξυπνήσει μια μέρα πριν. Να ξυπνήσει, μάλλον. Έτσι, να τον πάρετε. Να βγει με ήρεμα να την παρατεθούμε. Ξέρεις, το υποτιμητικό του πράγματος. Πάνω όμως σε θέματα, όχι για την εκπομπή. Για την εκπομπή θα την παρατεθούμε σε άλλους χώρους. Είπαμε. Με στενούς διαδρόμους. Εγώ θα κάνω μήνυση αγωγή στον κύριο Ζούλα. Και τα χρήματα θα πάνε για τους άνεργους συναδέλφους μας. Θα κάνω μήνυση και αγωγή. Και εκ μέρους όλων των συντελεστών αυτής της εκπομπής. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει έτσι ένας άνθρωπος τη δουλειά τόσων συναδέλφων που δίνουν τίμια τη μάχη καθημερινά και να λέει κύριε Γιώργο. Καταρχήν δεν μου μιλάνε έτσι κύριε Γιώργο. Την αξιντάχρειά μου την έχω παντρέψει με τον Νίκο τον Τζερέπα πριν από 17 χρόνια. Είναι παιδί μου. Είναι κουμπάρα μου. Έχω άλλες σχέσεις με τους συνεργάτες μου. Εντάξει. Και δεν μπορείς εσύ με αυτόν τον τρόπο να μηδενίζεις για να απαξιώνεις τη δουλειά συναδέλφων σου που τους ξέρεις. Γιατί μέχρι προχτές πέρναγες και στο διάδρομο κατέβαζες το κεφάλι όταν πέρναγαν αυτοί. Γιατί ήταν πολύ πιο έμπειροι από σένα και πολύ πιο ηθικά στοιχεία από σένα. Στη δουλειά τους εννοώ. Δεν εννοώ στην προσωπική του ζωή. Αλλά μου κάνει εντύπωση, πραγματικά μου κάνει εντύπωση.